Ο Ευρύτης Κώστας Γκατσιούδης, κορυφαίος στρατιώτης αθλητής του αιώνα, αναδείχθηκε μέσα από την ψηφοφορία πολύ γνωστού αθλητικού site. Ο Ευρύτης Ακοντιστής από το Διδημότυχο αναδείχθηκε μέσα από την ψηφοφορία την οποία διοργάνωσε η γνωστή αυτή αθλητική ιστοσελίδα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θράκης. Μια διαδικασία που διήρκησε 2 ολόκληρους μήνες, με τους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία να φτάνουν τους 3.000. Εμείς θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Γκατσιούδη, τον κορυφαίο Έλληνα κοντιστή, το οποίο αποτέλεσε μέλος μιας σπουδαιότατης γενιάς του εγχώριου κλασικού αθλητισμού κατά τη δεκαετία του 90, με ένα παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων, με 3 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες. Κύριε Γκατσιούδη, σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα και σε εσά. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην διάκρισή σας αυτή, τα θερμό μας συγχαρητήρια να σας δώσουμε. Μία διάκριση η οποία αναδεικνύει την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό σας και μέσα στο χώρο του αθλητισμού, τον οποίο υπάρχετε όλα αυτά τα χρόνια και ως ενεργό μέλος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία ζείτε και ασχολείστε ενεργά με τον αθλητισμό όσον αφορά τον τομέα του προπονητισμού. Ναι, όντως σας ευχαριστώ πολύ. Για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη, ας το πω, έκπληξη. Βέβαια, ο διαγωνισμός αυτός ήταν άτυπος. Αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι ο κάθε αθλητής ο οποίος πήρε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό έχει προσφέρει τα μέγιστα στον αθλητισμό της περιοχής μας και πόσο μάλλον και στον αθλητισμό της χώρας μας. Βεβαίως και με γέμισε απεριόριστη χαρά το γεγονός ότι ο κόσμος επέλεξε εμένα ως τον καλύτερο αθλητή. Αλλά αυτό, εμένα, παρότι ότι με χαροποιεί, θα ήθελα να πω ότι οι νικητές είμαστε όλοι σε αυτόν τον διαγωνισμό και αυτό, όπως σας είπα, γιατί όλοι μας έχουμε προσφέρει στον αθλητισμό της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Γκατσιούδη, να μιλήσουμε λίγο για το άθλημα το οποίο σας ανέδειξε όλα αυτά τα χρόνια και κατά το πώς έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών στην Ελλάδα. Ναι, το ακοντισμός που είναι το αγώνισμα που με ενδιαφέρει εμένα ως επιτοπλίστο, αυτή τη στιγμή δεν έχει να επιδείξει στην Ελλάδα κάτι το άμεσα εξαιρετικό, θα έλεγα. Υπάρχουν ορισμένοι αθλητές οι οποίοι έχουν τα φόντα να προχωρήσουν. Βέβαια, θα χρειαστούν πάρα πολύ δουλειά. Είναι και λίγο περίεργες οι συνθήκες τώρα σχετικά στον αθλητισμό και αυτό λόγω της επιδημίας που έχει πλήξει όλη την ανθρωπότητα. Έχουν παραμείνει κλειστά τα στάδια και αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει τις προσπάθειες των αθλητών. Χρειάζεται πολύ μεγάλη επιμονή και θέληση. Οι αθλητές προσπαθούν να βρουν χώρους όπου θα μπορέσουν να προπονηθούν απερίσπαστοι, αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο στις υπάρχουσες συνθήκες που υπάρχουν τώρα. Μάλιστα, σίγουρα ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από την πανδημία του COVID-19 και τον πολύ σημαντικό αντίκτυπο τον οποίο έχει επιφέρει στο χώρο αυτό. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεπεράσουμε την πανδημία, πιστεύετε ότι θα μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να χάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό του ενός έτους, όλα αυτά τα μεγάλα αθλητικά events και όλες οι αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες λάμβαναν χώρα στην Ελλάδα το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα, θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πρώτερη κανονικότητά μας όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες? Από τον Μάιο και μετά πιστεύω ότι ναι, θα ξαναεπανέλθει ο αθλητισμός στα παλιά του επίπεδα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο υψηλό θα είναι το επίπεδο και αυτό γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω κατά πόσο οι αθλητές μπορούν να προσπαθούν να προπονούνται απερίσπαστοι και να δίνουν το 100% της προπόνησής τους. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Βέβαια και οι Ολυμπιακοί αγώνες οι οποίοι φέτος είναι να γίνουν είναι και αυτοί ένα πολύ μεγάλο δείγμα του ότι θεωρώ ότι οι αθλητές θα προσπαθήσουν δηλαδή γιατί θα θέλουν να πετύχουν το όριο των Ολυμπιακών αγώνων και να παρακολουθούν το εκεί. Μάλιστα. Κύριε Γκατσιούδη, υπήρξατε μέλος μιας σπουδαιότατης γενιάς αθλητών κατά την δεκαετία των 90's. Συνεχίζετε να είστε ενεργό μέλος μέσα στο κομμάτι του αθλητισμού. Ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε τους στρατιώτες αθλητές μας. Σε ό,τι αφορά τον κλασικό αθλητισμό εννοείται, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, δεν έχω ιδιαίτερη άποψη και αυτό γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τελευταία δεν έχουν ξεκινήσει μάλλον οι αγώνες τα διασυλλογικά πρωταθλήματα ούτως ώστε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δικοί μας οι συναθλητές εδώ στον τόπο μας.
πρόσφατα έγινε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Βέβαια δεν ξέρω ποιοι θρακιώτες αθλητές λάβανε μέρος σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Από την άνοιξη πιστεύω θα είμαστε πιο σίγουροι για να δούμε το τι μέλη γενέστε με τις επιδόσεις των θρακιωτών αθλητών μας. Μάλιστα. Να ανοίξουμε τώρα ένα αρκετά σημαντικό κεφάλαιο, την σεξουαλική κακοποίηση και τον αθλητισμό. Ακούσαμε αρκετές υποθέσεις οι οποίες μας συγκλώνησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά τις δηλώσεις της κυρίας Μπεκατόρου άνοιξε ο ασκός του αιώλου σχετικά με τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και βίας οι οποίες υπάρχουν στον χώρο του αθλητισμού. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω στο ζήτημα? Σαφέστατα, καταδικάζουμε όλο αυτό το γεγονός. Όλοι οι αθλητές είμαστε υπέρ της Μπεκατόρου. Mm-hmm. Το τι βίωσε αυτή η κοπέλα όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπόρεσε και το βίωσε. Βέβαια, το μόνο αρνητικό της όλης υπόθεσης είναι ότι επέλεξε μετά από πάρα πολλά χρόνια να κάνει αυτή την καταγγελία. Θα έπρεπε τέτοιου είδους γεγονότα να γίνονται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ούτως ώστε να φέρουμε τα απαραίτητα μέτρα, ας πούμε, και να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι. Είμαστε μαζί με την αθλήτρια και φυσικά καταδικάζουμε όλοι οι αθλητές και όλος ο κόσμος φυσικά τέτοιες ενέργειες. Μάλιστα. Κύριε Κατσουκιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.